Ο βίος του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου Ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος καταγόταν από την πόλη Βιθσαϊδά της Γαλιλαίας. Ήταν ιός του Σίμωνα και αδελφός του Πέτρου του Αποστόλου. Πρωτήτερα ήταν μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Έπειτα όταν άκουσε τον διδάσκαλό του να λέγει δείχνοντας τον Ιησού Χριστό «Να ο αμνός του Θεού» που παίρνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου, εγκατέλειψε τότε τον δάσκαλό του τον πρόδρομο και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Αλλά και προς τον αδελφό του και κορυφαίο Πέτρο αυτό είπε «Ευρήκαμεν τον Μεσσία» και με τον λόγο αυτό ήλκησε τον Πέτρο στον πνευματικό έρωτα του Χριστού και άλλα πολλά υπάρχουν στη Θεόπνευστη Γραφή που λέχθηκαν για αυτόν τον Απόστολο. Σε άλλον λοιπόν Απόστολο, άλλο μέρος της οικουμένης έπεσε ως κλήρος. Σε αυτόν όμως τον πρωτόκλητο έπεσε ως κλήρος μετά την ανάληψη του Χριστού η Βυθινία και η Μαύρη Θάλασσα και τα μέρη της Προποντίδας, δηλαδή τα μέρη που βρίσκονται στην θάλασσα του Μαρμαρά και εκτείνονται μέχρι τον Εύξηνο Πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα. Για να πάει λοιπόν να κηρύξει το Χριστιανισμό και το Ευαγγέλιο σε αυτά τα μέρη παρόμοια και η Χαλκιδόνα και το Βυζάντιο, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη, και η Θράκη και η Μακεδονία και τα μέρη που εκτείνονται ως τον Δούναβη ποταμό, επίσης και η Θεσσαλία και η Ελλάδα και τα μέρη που φθάνουν ως την Αχαΐα, παρόμοια και η Αμισός που λέγεται Σαμψούντα και η Τραπεζούντα και η Ηράκλεια και η άμαστρη Αυτές λοιπόν τις πόλεις και επαρχίες δεν τις πέρασε ο Απόστολος έτσι γρήγορα όπως τις περνά ο Λόγος, όχι, αλλά σε κάθε πόλη δοκίμαζε ο Μακάριος πολλά αντίθετα και συναντούσε πολλές δυσκολίες υποθέσεων. Σε όλες όμως έβρισκε και την βοήθεια και την δύναμη του Θεού και με αυτήν νικούσε πάντοτε και γινόταν ανώτερος από κάθε βλάβη. Από τις παραπάνω λοιπόν πόλεις μία μόνο θα θυμηθώ και τις υπόλοιπες θα τις αφήσω. Όταν ο θείο αυτός Απόστολος πήγε στην πόλη της Σινόπης και κήρυξε τον λόγο του Ευαγγελίου, τότε σε πολλές θλίψεις και βάσανα υποβάλλεται από όσους κατοικούσαν εκεί. Διότι οι θηριώδεις εκείνοι άνθρωποι τον έριγναν κάτω στη γη και αφού τον έπιασαν από τα χέρια και τα πόδια, τον έσυραν και με τα δόντια τους, τον καταξέσχισαν και με ξύλα τον έδερναν και με πέτρες τον χτυπούσαν και έξω από την πόλη τον έριχναν, όταν και με τα δόντια τους του έκοψαν ένα δάχτυλο. Αλλά όμως ύστερα από όλα αυτά έγινε πάλι υγιής και ολόκληρος από το Χριστό και διδάσκαλο, ο θείο απόστολο. Αφού λοιπόν αναχώρησε από την συνόπη του πόντου, πέρασε πολλές πόλεις, την Νεοκεσάρια, τα Σαμόσατα, από τον Βόσπορο και από αλλού. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Βυζάντιο, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Κωνσταντινούπολη, και εκεί χειροτώνησε τον Στάχη, επίσκοπο. Αφού πέρασε και τις άλλες πόλεις, επήγε στην περίφημη Πελοπόννησο, δηλαδή στον Μοριά, και αφού φιλοξενήθηκε στις παλαιές πάτρες, κοντά σε έναν άνθρωπο, σώσιο λεγόμενο, ο οποίος ήταν πολύ ασθενής, και τον θεράπευσε ο Απόστολος Ανδρέας και αμέσως όλη η πόλη των πατρών πίστεψε στο Χριστό. Τότε και η γυναίκα του ανθίπατου της πόλεως Αιγεάτη, η Μαξιμίλα όπως λεγόταν, αφού θεραπεύτηκε από τον Απόστολο από την ασθένεια που είχε, πίστεψε στο Χριστό μαζί με τον σοφό Στρατοκλή και με τον αδελφό του Ανθίπατου, του Ρωμαίου άρχοντα της πόλεως των πατρών αλλά και άλλοι όμως πολλοί που υπέφεραν από διάφορες ασθένειες έγιναν υγιείς με το άγγιγμα των χειρών του Αποστόλου. Όταν τα έμαθε αυτά ο ανθίπατος Αιγεάτης άναψε από τον θυμό και αφού συνέλαβε τον Απόστολο του Κυρίου τον κάρφωσε ανάποδα στο σταυρό ο οποίος είχε σχήμα Χ. Γι' αυτό και ο άδικο δίκαια έλαβε από τον Θεό την εκδίκηση διότι πέφτοντας στην γη από ένα υψηλό γκρεμό συνέτριψε τον εαυτό του και κακός ο κακός εξέψυξε. Με αυτόν τον τρομερό θάνατο πέθανε ο Αιγεάτης. Το λείψανο του Αποστόλου ύστερα από πολλά χρόνια μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Και σήμερα ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος είναι πολιούχος της πόλεως των πατρών να έχουμε την ευχή Του και να έχουμε και τις μεσητείες Του ενώπιον του Θεού, να μας δίνει δύναμη να μπορούμε κι εμείς να είμαστε άξιοι και πιστοί μαθητές Του. Αμήν. Γέννητο. Ως τον τον δεσπότη των όλων Ανδρέα ηκέτευε ειρήνη τι οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών